Μόλις το 1178 π.Χ. ο Όμηρος περιγράφει για δεύτερη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μία έκλειψη ηλίου. Μετά από περίπου 500 χρόνια και συγκεκριμένα στις 6 Απριλίου του 648 π.Χ. ο Αρχίλοχος κάνει την τρίτη αναφορά έκλειψης ηλίου. Στις 17 Απριλίου του 1814 γεννιέται ένας από τους πιο σημαντικούς βοτανικούς των Βαλκανίων. Ο Πάντσικ θεωρείται ο πατέρας της βοτανικής στη Σερβία. Την επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα στις 10 Απριλίου του 1815 γίνεται η έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα στην Ινδονησία. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη ανομαλία στο κλίμα με πτώση θερμοκρασίας κατά 0,7 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη χρονιά της έκρηξης έμεινε στην ιστορία ως η χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Στις 12 Απριλίου του 1934 καταγράφτηκε η μέχρι τότε ισχυρότερη επιφανειακή ταχύτητα του ανέμου, αφού έφτασε τα 327 χιλιόμετρα την ώρα. Ιδρύεται το πρώτο εθνικό πάρκο στη Μεγάλη Βρετανία στις 17 Απριλίου του 1951, στο πάρκο του Peak District, απαντώνται 4 ενδημικά φυτικά είδη. Το 1969 σε διάσκεψη της UNESCO προτείνεται και από τις 22 Απριλίου του 1970 γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Μέρα της Γης. Η ΕΟΚ, σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, κηρύσσαν σήμερα το 1983 την Αθήνα ως την πιο μολυσμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Θα χρειαστούν πολλά μέτρα και προσπάθειες, όπως η εφαρμογή του ακτιλίου, η απόσυρση όλων των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων και πολλά άλλα, ώστε η Αθήνα να βγει από αυτή τη μαύρη λίστα. Το μεγαλύτερο μέχρι τότε και ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά ατυχήματα στον κόσμο έγινε στις 26 Απριλίου του 1986 στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας. Το ατύχημα επηρέασε κάθε εμβιόν σε τεράστιες αποστάσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα πευκό δάσος στην ευρύτερη περιοχή νεκρώθηκε άμεσα. Τα δέντρα ξεράθηκαν παίρνοντας το όνομα του κόκκινου δάσους.